Το Perseverance Rover απαθανάτησε με την κάμερά του ένα εκτεταμένο πεδίο από τα λεγόμενα Mega Ripples στην επιφάνεια του Άρη. Στις 13 Αυγούστου, το Perseverance Rover απαθανάτησε με την κάμερά του ένα εκτεταμένο πεδίο από τα λεγόμενα Mega Ripples, επιβλητικές κορυφογραμμές άμμου ύψους, περίπου ενός μέτρου, που εκτείνονται σε μεγάλες επιφάνειες της Αριανής Ερήμου. Η εικόνα τραβήχτηκε σε μια τοποθεσία που οι επιστήμονες αποκαλούν Kerr Laguna, η οποία προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τη μελέτη της δράσης του ανέμου στον πλανήτη. Η παρουσία των Mega Ripples στον Άρη έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για απομεινάρια μιας εποχής όπου η ατμόσφαιρα ήταν πιο πυκνή και οι άνεμοι πιο ισχυροί. Αυτό σημαίνει ότι οι κορυφογραμμές αυτές λειτουργούν σαν γεωλογικό ημερολόγιο που καταγράφει τις κλιματικές μεταβολές του πλανήτη μέσα σε εκατομμύρια χρόνια. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους σχηματισμούς στη Γη που αλλάζουν μορφή γρήγορα, τα Mega Ripples του Άρη παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Το λεπτό στρώμα χονδρών κόκκων που καλύπτει την επιφάνειά τους τις προστατεύει από τη διάβρωση, καθιστώντας τις ανθεκτικές στους ανέμους. Παρ' όλα αυτά, δορυφορικές παρατηρήσεις έχουν αποδείξει ότι ορισμένες μετακινούνται, αν και με αργό ρυθμό, περίπου ένα μέτρο κάθε 9 γήινα χρόνια. Για τους πλανητολόγους, αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει ότι η επιφάνεια του Άρη δεν είναι παγωμένη στο χρόνο, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται. Το Perseverance με τα όργανα και τις κάμερές του εξετάζει λεπτομερώς τη δομή των Mega Ripples στην περιοχή Kerr Laguna, το μέγεθος των κόκκων και πιθανές χημικές αλλοιώσεις που μπορεί να μαρτυρούν παλαιότερη παρουσία νερού. Αλμυρές κρούστες στην επιφάνεια, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αποτελούν αποδείξεις για αλληλεπιδράσεις με υγρά στοιχεία στο παρελθόν. Αυτά τα στοιχεία μπορούν μία μέρα να προσφέρουν κρίσιμους πόρους για τους αστροναύτες που θα πατήσουν στον Άρη. Το νερό, ακόμη και με τη μορφή εγκλωβισμένων αλάτων, μπορεί να παίξει ρόλο στη βιωσιμότητα μελλοντικών αποστολών. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η μελέτη αυτών των αργών, φαινομενικά ακίνητων σχηματισμών άμμου? Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα Mega Ripples παρέχουν ένα παράθυρο όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν του πλανήτη. Η ενεργή αμόλοφη, όπως αυτή που είχε εξετάσει πριν από χρόνια το Rover Curiosity, δείχνουν πώς οι άνεμοι κινούν σήμερα τις μάζες άμμου. Τα Mega Ripples, αντίθετα, αποκαλύπτουν πώς οι ίδιοι μηχανισμοί λειτουργήσαν σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, ίσως όταν ο Άρης ήταν πιο φιλόξενος. Η κατανόηση αυτών των διεργασιών είναι κρίσιμη και για έναν άλλο λόγο. Η επιφάνεια του Άρη αποτελεί το θεμέλιο για οποιαδήποτε μελλοντική βάση ή αποικία. Αν γνωρίζουμε πώς και με ποια ταχύτητα μεταβάλλεται το περιβάλλον, μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα πληρώματα που θα ζήσουν και θα εργαστούν εκεί.